Η οικουμενική γλώσσα της νεολαία είναι η μουσική, συγκεκριμένα η pop μουσική. Και σε αυτό το πεδίο είναι λίγο δύσκολο να εντοπίσουμε πού έγινε η καθοριστική ρήξη με το παρελθόν. Το 1954 το πιο δημοφιλές τραγούδι στη Βρετανία ήταν το «My Son, My Son» της Βέρας Λίν, τραγουδίστριας η οποία στη διάρκεια του πολέμου ήταν γνωστή ως η αγαπημένη των στρατιωτών. Γέμου, γέμου για τους γιου που σκοτώθηκαν στο μέτωπο. Την επόμενη χρονιά την πρώτη θέση στον κατάλογο των πιο δημοφιλών τραγουδιών κατέλαβε το Rock Around the Clock του Bill Haley και του συγκροτήματος του Comets που σηματοδότησε την έλευση του Rock and Roll ε, νέου αισθησιακού είδους μουσικής το οποίο προερχόταν από τις Ηνωμένε Πολιτείες και είχε αμέσως μαζική απήχηση στους εφήβους. Από τη μια μέρα στην άλλη, οι αίθουσε χορού, όπου άλλοτε κυριαρχούσαν το Quick Step και το Fox Trot, κατακλείστηκαν από φρενιτιώδει ζωηρού ρυθμού. Το 1956 οι αντιδράσει στου κινηματογράφου όπου πεζόταν η ταινία του Bill Χάλεϊ ήταν απίστευτε. Οι λάτρε του ούρλιαζαν και χόρευαν rock and roll στου διαδρόμου τη κινηματογραφική αίθουσα πιάνοντας το πνεύμα της νεανικής επαναστατικότητας, μια κοινότοπη ιστορία ενός μάνατζερ συγκροτήματος χορευτικής μουσικής που έγινε επιτυχημένος όταν αντιλήφθηκε τη μεγάλη απήχηση του rock and roll, πυροδότησε νεολαίστικες <coughs> αναταραχές και βανδαλισμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις στην Δυτική Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 80 δημοτικά συμβούλια απαγόρευσαν την προβολή της ταινία. Σύντομα ο Μπιλ Χάλεϊ παραμερίστηκε. Οι κομίτες του διέσχισαν τον ουρανό και εξαφανίστηκαν. Όμως τότε εμφανίστηκε ο Έλβις Πρίσλι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 ο Έλβις ήταν θεός για μεγάλο μέρος της νέας γενιάς στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη με τη βοήθεια των Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη και των μουσικών προγραμμάτων του American Forces Network, το, της ραδιοφωνικής υπηρεσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που εξέπεμπε στην Ευρώπη. Μια σειρά από τραγούδια με τεράστια κυκλοφορία όπως το Heartbreak Hotel, Hound Dog, Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock και One Night έκαναν τον Elvis Presley τον πρώτο μεγάλο στάρ του rock and roll. Ελκυστικός, με γελιστερά μαύρα μαλλιά, λάγνο ύφος και κουνώντας προκλητικά τους γοφούς του, Όχ, με ποιον μιλάει για τον Τζίπρα. <laughs> Ρε εσύ. Έγινε σύμβολο του σεξ για εκατομμύρια έφηβες και απειλή για την ηθική στα μάτια πολλών ενηλίκων. Ενώ πολλοί Ευρωπαίοι μεγαλύτερη ηλικία θεώρησαν ότι αυτό το φαινόμενο ήταν μια περαιτέρω υποβάθμιση τη γνήσια κουλτούρα, οι έφηβοι λάτρευαν όχι μόνο τον Έλβη, αλλά και άλλου σημαντικού Αμερικανού τραγουδιστέ του rock and roll, πολλοί στους οποίους περιλαμβάνονταν ο Τζέρι Lee Lewis, ο Λίτλ Richard, ο Chuck Berry, ο Eddie Cochran και ο Buddy Holly, ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις του rock and ρολ στην νεότερη γενιά ήταν εκρηκτικές. Για τον Charles White, ο οποίος βίωνε την ασφάλεια αλλά και την αποπνικτική ατμόσφαιρα της φίτηση στο σχολείο ενός καθολικού μοναστηριού στη Δυτική Ιρλανδία, όταν άκουσα το τραγούδι του Little Richard Long Tall Sally, το οποίο κυκλοφόρησε το 1956, ήταν σαν να βγήκα από τη Βαστήλη, ύστερα από εγκλισμό 40 ετών. Ελευθερία, ελευθερία, ελευθερία. Για τον White και πολλούς άλλους το rock and roll ισοδυναμούσε με πολιτισμική επανάσταση. <laughs> Καθολικό το μοναστήρι και πάλι και εδώ. Βρε τον Αλέξη ελκυστικός με γελιστερά μαύρα μαλλιά λάγνο ύφο και κουνώντα προκλητικά τους γοφούς του, έγινε σύμβολο του σεξ.